σε αυτό το συλλαλητήριο, γιατί όντως είναι συλλαλητήριο και έτσι πρέπει πάντα να τιμούμε τους νεκρούς, τους αγωνιστές που έχουμε χάσει για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να καλλιεργούμε. Πέρασαν 114 χρόνια και τώρα είναι πολύ πιο επίκαιρο και πολύ πιο ζωντανό αυτό το αίτημα, ειδικά για τη Θεσσαλία, αυτό που πάλευαν οι κολλήγοι, τώρα είναι υποχρέωσή μας να το παλέψουμε εμείς, έτσι ώστε να παραμείνει η Θεσσαλία ζωντανή, να παραμείνουν τα χωριά ζωντανά, να παραμείνουμε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι στις δουλειές μας, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιώντας τις καταστροφές που οι ίδιοι δημιούργησαν με τις πλημμύρες το Σεπτέμβριο, μας οδηγούν πιο γρήγορα στο να φύγουμε από εδώ. Να αλλάξουν χέρια και η γη και η παραγωγή. Δεν ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν, τι σχέδιο έχουν. Αλλά από εδώ πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ειδικά, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δεν θα δεχθούμε να ερημώσει η Ήπεθρος. Δεν θα δεχθούμε να γίνουν μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις και τα χωριά μας να είναι ερείπια. Δεν γίνεται να φύγουν κομοπόλες από τη Θεσσαλία γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν. Θέλουμε να παραμείνουμε εδώ. Θέλουμε να παραμείνουμε στον τόπο μας, στη γη μας, να παλεύουμε με το χώμα, να παράγουμε όλα αυτά που μπορεί να παράγει αυτός ο ενωδημένος τόπος και να έχουμε όλη τη δυνατότητα αυτά τα προϊόντα και εμείς και οι εργαζόμενοι και όλος ο ελληνικός λαός να τα καταναλώνουμε. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μας κοροϊδεύουνε. Από τη μία λένε θα εντείνουν τους ελέγχους και από την άλλη δίνουν εκατομμύρια σε εταιρείες να πάνε στην Αφρική, να παράγουν οπλοκεμευτικά και να τα φέρουν εδώ χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί αυτές οι εταιρείες θέλουν να εξοκελθούν εις βάρος και της υγείας μας και της ζωής μας. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσα χρόνια δίθεν είναι καλή. Που κάθε φορά που γίνεται αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, ένα μέρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων φεύγουμε από τη δουλειά. Τόσο καλή είναι. Από 1 εκατομμύριο αγρότες το 2000 φτάσαμε 400.000 τώρα. Τόσο καλή είναι αυτή η πολιτική. Αλλά κοιτάξτε, κύριε συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε είναι ο αγώνας οργανωμένος, αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Γιατί μόνο έτσι μας καταλαβαίνουν, μόνο έτσι μας φοβούνε και μόνο έτσι έχουμε κερδίσει πολλά περισσότερα και τα πήγαμε και πιο πίσω αν θέλετε, βάλαμε ανακόμματα για να είμαστε σήμερα εδώ. Το αφορολόγητο το κερδίσαμε στον δρόμο. Αυτά που μας δώσανε τώρα στον δρόμο. Γιατί? Γιατί καταφέραμε φέτος κάτι το μεγαλειώδες, το οποίο πρέπει να μείνει παρακαταθήκη. Όπως άφησαν οι κολλήγοι το 10, έτσι πρέπει να αφήσουμε και εμείς παρακαταθήκη. Τι? Την ενότητα. Την ενότητα όμως με πράξεις. Την ενότητα στα αιτήματα. Την ενότητα στα προβλήματα. Την ενότητα μαζί με τον ελληνικό λαό. Και αυτό εμείς το καταφέραμε φέτος. Γι' αυτό μας επιτίθενται. Γιατί δεν θέλουν αυτή την ενότητα. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι όταν θα είμαστε ενωμένοι όλοι και αγρότες και ο ελληνικός λαός, τότε αυτοί δεν θα μπορούν να περάσουν αυτή την ανταγωνιστική πολιτική που θέλουν να περάσουν. Αύριο οι συνάδελφοί μας θα πάνε στην Αθήνα. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή για μας τους Θεσσαλούς? Να μας δώσουν τη ζωή μας πίσω. Αυτή είναι η μοναδική κόκκινη γραμμή που βάζουμε. Να δώσουν τα ενίκια στον κόσμο που έχει χάσει τα σπίτια του και 6 μήνες μετά πληρώνει ή χρωστάει τα ενίκια.